Επιστρέψαμε λοιπόν στα 8 λεπτάκια μετά από τις 5, τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Ενημερωθήκατε και με τίτλους ειδήσεων. Έτσι, έχουμε επιστρέψει και πάλι στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη 101,5. Μαζί μας ο κύριος Χάρης Βαρανάκης και η κυρία Αλεξάνδρου, η Γιάννα. Να καλωσορίσω και τους δυο σας. Καλώς μου ήλθατε. Έχω ήδη αναφερθεί στο θέμα μας πριν από μερικά λεπτά. Ενημέρωσα τους ακροατές και τις ακροάτριές μας πως πρόκειται να μιλήσουμε για την κεσαρική τομή. Για ένα τεράστιο θέμα, κύριε Βαρανάκη, έτσι που ενδιαφέρει όλες εμάς τις γυναίκες που θέλουμε κάποια στιγμή να φέρουμε ένα ή περισσότερα παιδιά σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας τι ακριβώς σημαίνει κεσαρική τομή. Να το πάρουμε το πράγμα από εκεί, από την αρχή του, έτσι. Κεσαρική τομή ουσιαστικά είναι ο τρόπος του τοκετού, ο οποίος δεν ακολουθεί τη φυσιολογική οδό, δηλαδή την κολπική, να γεννηθεί το μωρό μέσω της κολπικής, αλλά με μια διαδικασία καθαρά χειρουργική και μια τομή στην κοιλιά, που πλέον τώρα είναι χαμηλή εγκάρσια, δεν είναι όπως παλιότερα που ήταν οι κάθετες τομές, πολύ γρήγορα και με μεγάλη ασφάλεια, όπως πια είναι γνωστό και στον περισσότερο κόσμο, έχουμε τη γέννηση του μωρού και μετά φυσικά κλείνουμε όλο το χειρουργικό τραύμα σύμφωνα με την χειρουργική τάξη, δηλαδή όλοι οι ιστοί επανέρχονται, ούτως ώστε και η μήτρα και οι υπόλοιποι ιστοί να μπορέσουν να υποδεχτούν και να υποστηρίξουν μια κύση και αργότερα. Ενδείξεις εσείς οι γιατροί έχετε από το πρώτο κιόλας διάστημα που μια γυναίκα κυοφορεί για το αν τελικά θα καταφέρει να γεννήσει φυσιολογικά ή με κεσαρική τομή? Υπάρχουν δηλαδή κάποια στοιχεία που σας λένε πως μάλλον για κεσαρική το βλέπω, ας πούμε, το πράγμα? Όχι. Όλες ξεκινούν για να κάνουν ένα φυσιολογικό τοκετό. Εφόσον δεν έχουμε κάποια άλλη αντένδειξη όσον αφορά την υγεία της μητέρας. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες καρδιοπάθειες, υπάρχουν κάποιες άλλες παθήσεις της μητέρας προϋπάρχουσες, οι οποίες μας καθοδηγούν de facto. Εμποδίζουν δηλαδή τη μαμά, ναι, από το να γεννήσει φυσιολογικά. Φυσιολογικά, γιατί κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού τοκετού έχουμε πολύ μεγαλύτερο έργο και επιβάρηση του καρδιακού μη. Άρα λοιπόν, μυοκαρδιοπάθειες ή άλλες παθήσεις οι οποίες μπορεί να ρισκάρουν πάνω σε ένα οξύ τοκετό, σε ένα τοκετό ο οποίος θα βάλει την καρδιά να δουλέψει πολύ πιο περισσότερο, μας οδηγούν στο γεγονός να κάνουμε μια κεσαρική, όπου είναι πολύ πιο ελεγχόμενα τα πράγματα και όσο αφορά την καρδιά και τα πνευμόνια και σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Όλες οι γυναίκες ξεκινούν για να έχουμε ένα, και το μυαλό του μαιευτήρα είναι να γεννήσουν φυσιολογικά. Πάντα σε όλες πάλι τις γυναίκες το ενδεχόμενο μιας κεσαρικής είναι υπαρκτό μέχρι την τελευταία στιγμή που θα βγει το κεφαλάκι του μωρού. Μπορεί δηλαδή. Ακριβώς. Ένας οποιοδήποτε φυσιολογικός και ένας εξελισσόμενος τέλεια τοκετός να μας δώσει μια λύωση, να μας κάνει μια δυστοκία. Την τελευταία στιγμή. Την τελευταία στιγμή. Γιατί εγώ προσωπικά έχω βάλει κεσαρική. Μέχρι, ας πούμε, και τη στιγμή της γέννησης. Δηλαδή να βλέπουν το κεφαλάκι, να αυτό να μην μπορεί. Και ξαφνικά να πέσουν πάλι. Να λυωθούν οι παλμοί του μωρού. Ή να κρίνει ο μαιευτήρας ότι αυτό το πράγμα από εδώ και πέρα βαίνει σε κίνδυνο και για τη μητέρα ή πιο πολύ για το μωρό. Άρα, λοιπόν, οπότε να αποφασιστεί εκείνη τη στιγμή ότι πρέπει να γίνει κεσαρική. Η κεσαρική αποτελεί ένα μαγικό εργαλείο στα χέρια μας που σε οποιαδήποτε στιγμή δύσκολη που προβλέπουμε ή υπάρχει μας δίνει μια λύση πολύ γρήγορη μέσα στις συνθήκες πλέον τις τωρινές, έτσι. Γιατί παλιότερα η κεσαρική ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Δεν υπήρχαν τα νοσοκομεία, οι κλινικές, οι ανησιολογικές ομάδες, τα φάρμακα. Όλα αυτά μας έχουν οδηγήσει στο γεγονός ότι μπορούμε να την επιλέξουμε με μεγάλη ευχέρεια και ασφάλεια για να προσφέρουμε ένα υγιές πάνω απ' όλα μωρό. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε μια παγκόσμια αύξηση των κεσαρικών. Μια παγκόσμια αύξηση των κεσαρικών που μας δίνει, συνοδεύεται από ελαχιστοποίηση της περιγεννητικής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Δηλαδή, σε ένα από τους λόγους που αυτό έχουμε καταφέρει παγκόσμια να το μειώσουμε, οφείλεται και στην κεσαρική. Συν βεβαίως την νεογνωλογία, συν την ανησιολογία που είναι και αυτά, έτσι, στοιχεία που έχουν αναπτυχθεί, αλλά η κεσαρική
Η άνοδος των κεσαρικών παγκοσμίως μας έχει βοηθήσει σε ένα μεγάλο ποσοστό να φέρνουμε πιο υγιή, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, μωρά. Μωρά στον κόσμο. Και με μεγαλύτερη ασφάλεια και για την μητέρα. Πάντως λέγεται γενικότερα, και φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει και εσείς από τη στιγμή που συναναστρέφεστε με πάρα πολλές γυναίκες, πως η κεσαρική τομή για κάποιους γιατρούς είναι η εύκολη λύση. Ότι θα σε προγραμματίσουν για κεσαρική τομή γιατί θέλουν να λείψουν το καλοκαίρι για διακοπές, γιατί θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα. Γιατί, για πολλά γιατί. Ναι, εντάξει, ακούγεται αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει, είναι μια πολύ μεγάλη μειοψηφία, αν υπάρχει αυτό για συναδέλφους, γιατί ξεφεύγουμε πλέον από το ιατρικό κομμάτι μας, όπου μας λέει ότι ο προορισμός μας και η προσπάθειά μας είναι όλες οι γυναίκες να γεννήσουν καλά φυσιολογικά. Αλλά προσέξτε το καλά, γιατί εδώ μπαίνει και η άποψη του γιατρού που πολλές φορές έρχεται να κατηγορηθεί ότι το έκανε για την ευκολία του. Ναι. Δεν είναι πάντα έτσι, γιατί άλλο η ιδεατή πλευρά της γυναίκας που το έχει ονειρευτεί και θέλει ένα φυσιολογικό, και πολλές φορές είναι κάτι που ξεκινάει κάτι τέτοιο, και άλλο η άποψη η καθαρά επιστημονική με τα κριτήρια τα ιατρικά που βλέπει όλα αυτά τα στοιχεία που συντείνουν στο να γίνει ή να μην γίνει ένας φυσιολογικός τοκετός και να πάρει μια απόφαση να γίνει η κεσαρική. Άρα λοιπόν κεσαρική ναι μεν είναι μια εύκολη λύση, είναι μια ασφαλής λύση, αλλά δεν μπορούμε να τη βάλουμε σαν μια ρουτίνα παντού. Και σαν το πιο, δηλαδή δεν πρέπει να γίνει κατάχρηση. Σαν το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Δεν το συζητάμε. Ναι, πρόκειται για ένα χειρουργείο. Πάνω απ' όλα είναι και ένα χειρουργείο. Ένα χειρουργείο, όπως και το κάνουμε. Υπάρχει βέβαια και το άλλο άκρο, που φαντάζομαι πως και αυτό το έχετε βιώσει, από μαμάδες οι οποίες για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν θέλουν να γεννήσουν φυσιολογικά και θεωρούν ως ο χαρότο, να το πω έτσι απλά λαϊκά, την κεσαρική. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι πολύ πολύ εύκολο και το ζητούν. Ναι. Από τους γιατρούς τους να γεμίσουν με κεσαρική και προγραμματισμένα. Ακριβώς. Πριν να καν μπούμε και χρειαστεί να μιλήσουμε για τον τρόπο, ήδη από τα πρώτα ραντεβού έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλουν να υποστούν είτε για κάποιες φοβίες. Ναι. Εδώ μπαίνουμε στην κουλτούρα πλέον της γυναίκας, γιατί τη βλέπω μεγάλη διαφοροποίηση, δηλαδή σε εμάς εδώ, τις Ελληνίδες, με διαφορά από τις Ευρωπαίες, έχουμε πολύ μεγαλύτερο χάσμα στην αντίληψη πώς έχει περάσει το θέμα το κετός μέσα τους. Έτσι, η Ελληνίδα έχει ακόμα τη φοβία που πολλές φορές είναι μια προκατάληψη, είναι κάτι που συνέβη στην αδερφή της, είναι αυτό που μεταφέρουν από τις γιαγιάδες και μαμάδες από παλαιότερες εποχές. Η πληροφορία τώρα πια, καλός ή κακός, υπάρχει διάσπαρτη παντού και μέσω του διαδικτύου μπορείς να αντλήσεις πληροφορία. Οπότε όλο αυτό, όταν βρίσκεσαι και στην περίοδο αυτή, στην πολύ, ας πούμε, να το πω, τρυφερή φάση της ζωής σου που περιμένεις το μωρό σου, όλα τα μεγενθύνεις η αλήθεια στο μυαλό σου και τρομοκρατείς από πράγματα που τελικά είναι απλά και όχι σύνθετα. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνομαι. Οπότε παίρνουμε, αντιλαμβάνομαι αυτή την πίεση. Γίνεται λάθος σε μια γυρίση, σε ένας γιατρός να επιβάλλει ή να προσπαθήσει να κάνει κάτι που η ίδια γυναίκα δεν το έχει αποδεχτεί μέσα της. Άρα αυτό θα του βγάλει πρόβλημα. Ναι. Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε πολλές φορές σε κεσαρικές χωρίς πραγματικές ενδείξεις. Και μία από τις αιτίες είναι η ίδια γυναίκα. Πάρα πολλές φορές. Είτε γιατί είχε κακό πρώτο φυσιολογικό το γεγονό και έρχεται στο δεύτερο και λέει: εγώ θα γεννήσω με κεσαρική, δεν μπορεί να ξαναπεράσω αυτά που πέρασα στον πρώτο το γεγονό. Ναι. Προσπαθείς να τη μεταπείσεις ότι δεν είναι σίγουρο ότι πάλι ο ένας δεύτερος θα είναι σαν τον πρώτο το γεγονό, ή αυτό που συνέβη στην γειτόνισσα, είτε αυτό. Θα συμβεί και σε σένα, έτσι, οπωσδήποτε. Κάνουμε μια κεσαρική. Που είναι πάλι λάθος αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε κεσαρική, όλα θα πάνε μια χαρά. Άρα δεν έχουμε κινδύνους, δεν έχουμε κάτι για το μωρό. Οτιδήποτε. Μια επιπλοκή, ας πούμε. Μια επιπλοκή, οτιδήποτε. Παρότι η κεσαρική κατά τεκμήριο δεν έχει λιγότερες επιπλοκές σε σχέση με το φυσιολογικό τοκετό. Ναι. Και το μωρό, η αλήθεια είναι, βγαίνει και τσαλάκωτο. Δεν ταλαιπωρείται όπως το φυσιολογικό τοκετό. Ατσαλάκωτο πάλι.
Δεν μπορούμε να το πούμε. Ναι, εμφανισιακά ναι. Εμφανισιακά είναι έτσι πιο ροδαλά, δεν έχουν δυσχρωμίες. Είναι πολύ πιο αδύνατα στο να αντιμετωπίσουν την νέα κατάσταση. Mm-hmm. Διότι η μετάβαση από το ένα περιβάλλον στο άλλο γίνεται απότομα. Οπότε είναι σοκαριστικό όλο αυτό για το μωρό, θέλετε να μου πείτε. Να μιλήσουμε λιγάκι για το V-back, να μιλήσουμε για αυτή τη νέα μόδα, να το πω. Να πούμε τι ακριβώς σημαίνει V-back. Είναι vaginal birth after cesarean, που σημαίνει κολπική γέννα μετά από κεσαρική τομή. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Αν θυμάστε, πριν από μερικές ημέρες είχε κάνει και ο Σταύρος Θεοδωράκης μία εκπομπή που αφορούσε στην κεσαρική τομή. Ναι, και γενικότερα στο V-back, στο αν και εφόσον, δεν γνωρίζω, θα μου πείτε, στο αν και εφόσον αναλαμβάνουν εδώ στην Ελλάδα γιατροί να κάνουν φυσιολογικό το κετό μετά από κεσαρική τομή. Δηλαδή, μιλάμε για μια γυναίκα που έχει γεννήσει το πρώτο της παιδί με κεσαρική. Εάν αναλαμβάνουν το δεύτερο να το ξεγεννήσουν με φυσιολογικό λοιπόν, τρόπο. Στην Ελλάδα είναι όντως πραγματικά παγκόσμια γίνεται πλέον μια αυτή κουβέντα. Στην Ελλάδα πρέπει να παραδεχτούμε εδώ ότι δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Ναι. Δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μια άρνηση, μια φοβία, αλλά και ο ίδιος το έχουν περάσει και στον κόσμο. Να μην γίνεται. Δηλαδή de facto μια κεσαρική επακολουθεί μια άλλη κεσαρική. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Δηλαδή από τις μελέτες που έχουν γίνει στο εξωτερικό, σε κέντρα πολύ μεγάλα που έχουν δουλέψει και έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω στο θέμα, οι στατιστικές μας λένε ότι πάνω από το 60-70% των κετών που θέλουν, που γίνονται μετά από κεσαρική, διεκπεραιώνονται κολπικά πολύ με μεγάλη ασφάλεια. Ναι. Πάρα πολύ. Βεβαίως έχουμε κάποιες παραπάνω πιθανότητες στατιστικές στο να έχουμε κάποιες επιπλοκές. Ναι. Δηλαδή το βασικότερο θέμα μας είναι εδώ πέρα η τομή που γίνεται στη μήτρα τώρα πλέον κάθετα και χαμηλά. Δεν είναι τόσο εύκολα όπως παλιότερα που ήταν κάθετες τομές και δεχόταν μεγαλύτερες πιέσεις στο τέλος και κατά τη διάρκεια του κετού, άρα άνοιγαν πιο εύκολα. Άρα λοιπόν το βασικότερο θέμα είναι να μην έχουμε αυτή τη σημαντική επιπλοκή που εξυπακούεται και για το μωρό αλλά και για τη μαμά, έτσι μια μεγάλη νοσηρότητα. Αν τηρήσουμε, πιστεύω ότι και προσωπική μου άποψη, δηλαδή καταθέτω τώρα την προσωπική μου άποψη, εφόσον η θέληση της μητέρας είναι κάτι δεδομένο, ναι, θέλει να το επιχειρήσει, mm-hmm, διότι από εκεί ξεκινάμε και ένας γιατρός που θα το αναλάβει θα στηριχτεί πολύ στην ψυχολογία και στη θέληση. Βέβαια. Και φυσικά, μα η ψυχολογία νομίζω ότι είναι το άλλο και το ωμέγα, έτσι. Και εφόσον δεν έχουμε κάποιες αντενδείξεις, δηλαδή για ποιο λόγο έγινε η πρώτη κεσαρική, ήταν λόγω δυσαναλογίας, άρα μπορεί να ξανασυμβεί μια δυσαναλογία. Αλλά αν η πρώτη κεσαρική έγινε, ας πούμε, λόγω ότι ήταν η θέση του μωρού τέτοια, να ήταν ισχυακό. Mm-hmm. Δεν έχουμε ένα πολύ μεγάλο. Δεν σημαίνει ότι θα συμβεί ακριβώς το ίδιο και στο δεύτερο μωρό. Ναι. Αλλά η θέση του παιδιού είναι εντελώς τυχαία. Mm-hmm. Τελείως τυχαία. Σωστά. Ή να μπήκαμε σε μια επίκουσα κεσαρική λόγω μιας αιμορραγίας, είτε μιας άλλης παθολογίας που δεν έχουμε τώρα. Mm-hmm. Και να αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια κεσαρική για να έχουμε ένα μωρό. Που δεν υφίσταται τώρα. Και αν έχουμε μια κύηση η οποία εξελίσσεται φυσιολογικά όλα καλά, έχουμε ένα τοκετό που θα ξεκινήσει μόνος του, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε οξυτοκίνες, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε κάτι, και κάτω από συνθήκες που ανά πάσα στιγμή μπορούμε να παρέμβουμε, δηλαδή να έχουμε μια πιθανότητα αν εξελιχθεί κάτι άσχημα να μπορούμε να παρέμβουμε. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι μέσα στα πλαίσια ότι μπορούμε να το επιχειρήσουμε. Μάλιστα. Να το κάνουμε. Δεν είναι απόλυτος νόμος de facto. Δεν είναι ακατόρθωτο, αλλά όμως μας λέτε ότι θα πρέπει να προϋπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, έτσι, και κάποιες ενδείξεις, σωστά, οι οποίες θα σας καθοδηγήσουν τέλος πάντων στο αν θα μπορέσετε τελικά να επιτύχετε αυτό το εγχείρημα. Και να είναι πάνω απ' όλα υγιές το παιδί που θα έρθει στον κόσμο, αλλά και η μαμά. Και η μαμά. Ακριβώς, αυτό είναι το ζητούμενο. Ακριβώς. Για να το διάστημα, ναι, που πρέπει να απέχει μία και με την άλλη, πρέπει να είναι περίπου, ναι, στα 5 έτη. Πρέπει, 5 χρόνια. Οπωσδήποτε, να έχει ένα μεγάλο διάστημα. Βεβαίως πρέπει, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα, να μετρήσουμε το πάχος της μήτρας στο τιμίο της τομής, ότι είναι, mm-hmm, πάνω από 2 χιλιοστά. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις που θα μπορέσουμε να πούμε να το επιχειρήσουμε. Μάλιστα. Γιάννα μου, θα ήθελα να μιλήσουμε, να σε βάλω και εσένα στην κουβέντα και να μιλήσουμε για τον θυλασμό
και την Κεσαρική, γιατί πολλής λόγος γίνεται και για αυτό το θέμα. Φαντάζομαι ότι και εσύ θα έχεις ακούσει πολλά τρελά που αφορούν στο αν μπορεί μια μαμά η οποία έχει γεννήσει με Κεσαρική τομή να θυλάσει και να θυλάσει άμεσα το παιδί της. Βεβαίως. Έχουν ακουστεί πολλά και διάφορα. Πολλά ότι ακούγονται, οι γυναίκες λένε δεν θύλασε γιατί έκανα Κεσαρική, ναι. Δεν είχα γάλα γιατί, γιατί έκανα Κεσαρική κτλ. Κλασική ατάκα. Καταρχήν η έκρηξη γάλακτος δεν επηρεάζεται από το είδος του τοκετού. Mm-hmm. Είτε κάνουμε Κεσαρική είτε κάνουμε φυσιολογικό τοκετό, η απελευθέρωση της προλακτίνης έτσι κι αλλιώς και τα επίπεδά της που αυξάνουν είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο είναι ακριβώς το ίδιο. Η δυσκολία στην Κεσαρική είναι ότι η γυναίκα έχει για 8 ώρες πρέπει να είναι στο κρεβάτι, δεν Σωστά. έχει δηλαδή ακόμα τα αντανακλαστικά της εγρήγορση έτσι ώστε να μπορεί να κρατάει το μωρό, να το σηκώσει μόνη της, άρα εκεί χρειάζεται πάρα πολύ βοήθεια από το μαιευτικό προσωπικό. Mm-hmm. Ή αν δεν είναι εκείνη ώρα το μαιευτικό προσωπικό, τουλάχιστον ο σύζυγος να της το δώσει τουλάχιστον από το κουνάκι. Η παραγωγή του γάλακτος, αυτή καθεαυτή, έχει άμεσο αποτέλεσμα όσο πιο γρήγορα τοποθετηθεί το νεογνώστο στήθος. Όταν λοιπόν μετά από ένα χειρουργείο πρέπει να κάτσουμε στην αίθουσα της ανάνυψης για 2 ώρες, η γυναίκα έχει να παλέψει με μία τομή η οποία πονάει από ένα σημείο και μετά, βέβαια καλύπτεται απόλυτα με την παυσίπονη αγωγή του μαιευτήρα, αλλά παρόλα αυτά η θέση είναι άπολη, δεν ξέρει ακόμα να κρατάει το παιδάκι της, ειδικά αν είναι το πρώτο. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Άρα χρειάζεται φοβερή καθοδήγηση. Δεν είναι το έτσι, ίδιο. Είναι χειρουργείο. Αλλά ναι. Δεν δικαιολογώ σε καμία περίπτωση η γυναίκα να μου πει εμένα δεν θύλασε επειδή έκανε Κεσαρική. Mm-hmm, η έκρηξη mm-hmm. του γάλακτος είναι ακριβώς η ίδια. Έτσι. Θυμάμαι εμένα που γέννησα με φυσιολογικό τοκετό. Είχαν έρθει επισκέπτες και εγώ είχα σηκωθεί βεβαίως. Είχα πάει τουαλέτα, ήταν άδειο το κρεβάτι μου και ανησύχησαν. Σου λένε πού είναι η αγάπη, τι συμβαίνει. Αυτό είναι το καλό του φυσιολογικού, ότι αμέσως μετά μπορείς να μετακινηθείς, να αυτοεξυπηρετηθείς χωρίς κανένα πρόβλημα. Ενώ η Κεσαρική τομή δυστυχώς ναι, έχει αυτά τα θεματάκια. Η ευρεία ας πούμε, διείσδυση της επισκληρηδίου μου έχει αλλάξει πολύ το τοπίο. Όταν ξεκίνησα, θυμάμαι που δεν γινόταν επισκληρήδη, mm-hmm. Με το γενική αναισθησία έκανε πολύ μεγαλύτερο χρόνο στο να ξεκινήσει η γυναίκα. Ενώ τώρα η μεταχειρητική ανάρρωση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Σωστά. Ενώ τώρα τη βλέπουμε, φεύγει από το χειρουργείο, κάθεται, είναι όπως ήταν χωρίς. Πολύ καλή παρατήρηση αυτή που κάνετε. Παλιά η γυναίκα καταρχήν δεν έβλεπε και το μωρό της. Ήταν ναρκωμένη, έτσι καν. Ολική νάρκωση Ξυπνούσε και ξαφνικά με ένα μωρό στα χέρια. Και την πρώτη μέρα δεν μπορούσε ούτε καν, ήταν σε, μεταξύ ξύπνιου και ύπνου. Βέβαια. Έχουμε δει γυναίκα μετά από ένα εργόδι και μακρύ τοκετό δηλαδή, η ανάρρωσή της να είναι πάρα πολύ, από φυσιολογικό τοκετό, πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μπορεί ούτε να θυλάσει, ούτε τον ίδιο του τον εαυτό να υποστηρίξει. Και έχουμε γυναίκα μετά από Κεσαρική τομή που το απόγευμα κάθεται και σταυροπόδι πάνω αυτό στο κρεβάτι. Αυτό εντάξει, έχει να κάνει και με τον οργανισμό της κάθε γυναίκας. Θέλω έτσι, να κάθε μια μας είναι μοναδική. Είναι κοντά, πάρα πολύ, πολύ πλησιάζουν τα στάδια του φυσιολογικού τοκετού. Mm-hmm. Τώρα με την επισκληρίδιο που ναι, έχουμε. Ναι, η και φυσικά σίγουρα. Με τις σύγχρονες τομές, όλα αυτά δηλαδή ναι. όπως έχουν εξελιχθεί οι χειρουργοί της Κεσαρικής. Άρα δεν έχουμε καμία αναστολή. Δηλαδή μην το φοβούνται στο γεγονός, αρκεί να υπάρχει σωστή καθοδήγηση από την αρχή. Έτσι. Όπως και στο φυσιολογικό όμως. Έτσι. Άρα, όσο λοιπόν, πιο γρήγορα, Γιάννα, τόσο πιο γρήγορα μπει το μωρό στο στήθος και ξεκινήσει τις θηλαστικές κινήσεις, τόσο πιο γρήγορα θα κατέβει και το γάλα. Ακριβώς. Γιατί ούτε καθυστέρηση της εκροής του γάλακτος έχουμε. Δηλαδή αυτό ότι έχουμε και σε ότι μετά λέει τα 2-24 ώρα μετά, κατεβαίνει το γάλα. Ή μα μετά τα 3, σε όλες τις γυναίκες μετά το 3ο 24ωρο στην αρχή εκρίεται το PR και μετά εκρίνεται το κανονικό το γάλα. Το πρωτόγαλα έχουμε στην αρχή που είναι λίγο. Άρα λοιπόν είτε είναι φυσιολογικός, είτε είναι Κεσαρική, η ποσότητα είναι ακριβώς η ίδια. Δεν επηρεάζεται από το είδος του τοκετού. Όσο πιο γρήγορα η γυναίκα τη βοηθήσει κάποιος, όντας μια γυναίκα που έχει κάνει Κεσαρική τομή, να μπει γρήγορα το παιδί στο στήθος, να έχουμε συχνούς και επαναλαμβανόμενους θυλασμούς, τόσο πιο γρήγορα θα εγκατασταθεί και η γαλουχία και θα έρθει πλέον και το όριμο γάλα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό που μας λες είναι πάρα πολύ σημαντικό και απολύτως ξεκάθαρο ότι όλες οι γυναίκες μπορούν να θυλάσουν τα παιδιά τους αρκεί να το θέλουν. Έχω τη γυναίκα η οποία φυσιολογικό τοκετό, είτε με ο θυλασμός έχει πάει πολύ καλύτερα σε γυναίκα η οποία γέννησε την ίδια μέρα σε εμάς, η μία με Κεσαρική η άλλη φυσιολογικό. Το απόγευμα η Κεσαρική θύλαζε καταπληκτικά και ο φυσιολογικός ακόμα δεν είχε μπει. Το φυσιολογικό τοκετό είναι δύσκολο. Εργόδης, μακρύς. Εργόδης ή κάνουμε κάποιες επεμβατικές
μέθοδο έχουν πολύ περισσότερο πόνο. Mm-hmm. Σε σχέση με την κεσαρική. Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Μίλησε μου λιγάκι για την διαδικασία του θυλασμού αυτού καθεαυτού ως προς την τοποθέτηση. Αυτό με ενδιαφέρει. Ξέρουμε ότι η μαμά θα έχει μία τομή, έτσι, η οποία, όπως είπαμε, σίγουρα θα πονάει. Υπάρχει κάποιος τρόπος να τοποθετηθεί το μωρό τους, ώστε να γίνει, ας πούμε... πιο εύκολο. Ναι, πιο εύκολο όλο αυτό, να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία. Ο θυλασμός, λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει σε ξαπλωμένη στάση που λέμε, γιατί η γυναίκα δεν μπορεί να γυρίσει στο πλάι. Mm-hmm. Έτσι θα μπορεί να γυρίσει την επόμενη μέρα. Άρα είναι λίγο δύσκολο στο να πούμε ότι θα κάνουμε τη θέση και τη στάση του θυλασμού που θα είμαστε και οι δύο ξαπλωμένοι και εμείς και το νεογνό μας. Υπάρχει η θέση rugby, η οποία θεωρώ ότι είναι καταπληκτική. Δηλαδή το παιδί συγκρατούμε τα ποδαράκια του κάτω από τη μασχάλη της μητέρας, το κεφαλάκι του στο χέρι της, την παλάμη της, και με το άλλο της χέρι, το αντίθετο από το μαστό που θυλάζει, κατευθύνει το μαστό στο στόμα του παιδιού. Άρα καταλαβαίνουμε, όπως οι αθλητές στην Αμερική κρατάνε κάτω από τη μασχάλη τους την μπάλα, mm-hmm, του ράγκμπι, έτσι κρατάμε και το παιδί από τα πόδια ή από τον ποπό, και μπορεί η γυναίκα να μην έρθει σε επαφή το σώμα του παιδιού με την τομή και πονέζει, μια και υπάρχει αυξημένη ευαισθησία στην περιοχή εκεί, να θυλάσει. Αλλά υπάρχουν και ειδικά μαξιλάρια πλέον, ναι, βοηθάνε πάρα πολύ τις γυναίκες, όπου και πάλι δεν θα έρθει σε άμεση επαφή, θα είναι πιο μαλακό, γιατί η γυναίκα δεν μπορεί να κάτσει ακόμα σε καθιστή στάση, σε μια καρέκλα που βοηθάει πάρα πολύ με τα πόδια πιο πάνω. Άρα για να έρθει πιο κοντά το παιδί στο στήθος της μητέρας, βοηθάνε πάρα πολύ και τα μαξιλάρια. Έτσι. Mm-hmm. Εκεί θέλει κατεύθυνση. Δεν μπορεί μια γυναίκα όλα αυτά να τα ξέρει μόνη της. Αρνούμε να δεχθώ ότι υπάρχουν ακόμα συνάδελφοι που λένε έκανες κεσαρική, θέλω να το δηλώσω αυτό, και δεν έχεις γάλα. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Η έκρηξη του γάλακτος είναι κάτι το οποίο είναι ανεξάρτητο από το είδος του τοκετού. Πρέπει να το καταλάβουν όλες οι γυναίκες. Θέλει πάρα πολύ υπομονή και επιμονή. Αν έχεις υπομονή και επιμονή, θα τα καταφέρεις όπως και να ήρθε το παιδάκι σου στον κόσμο. Έτσι, αλλά έτσι πρέπει αυτό το πράγμα να στο βγάζει και ο γιατρός. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Και πρέπει να υπάρχει και βοήθεια. Αν υπάρχει και μία δίπλα σου. Καθοδήγηση. Αν υπάρχει και μία δίπλα σου την οποία να εμπιστεύεσαι. Στα πρώτα σημεία. Πάρα πολύ βασικό. Το συζητάμε. Και ο γιατρός να εμπνέει θυλασμό. Δεν γίνεται δηλαδή, γιατί η γυναίκα όταν είναι στο μευτήριο θα πάρει το γιατρό της. Αν δεν έχει δικιά της μέα, και θα του πει: γιατρέ μου, τι να κάνω. Έχεις κεσαρική, πρέπει να δώσεις ξένο γάλα γιατί ακόμα δεν φτάνει. Δεν γίνεται αυτό. Ξεκινώντας το ξένο γάλα, το ένα μπουκάλι φέρνει το άλλο, και μετά το θυλασμό τον χάνουμε. Ναι. Δεν το χάνουμε, αλλά μπορεί, είναι πολύ πιο μπορεί δύσκολο. Μπορεί να χαθεί στη συνέχεια πάντως. Δεν χάνεται. Το παιχνίδι δεν θα χάνεται. Έχουμε και το λεγόμενο back από ξένο γάλα. Υπάρχει και αυτό. Χρειάζεται θέληση πάνω απ' όλα, υπομονή και επιμονή. Κατά τεκμήρο δεν πονάνε οι γυναίκες πλέον στις κεσαρικές. Δηλαδή παλιά αυτή αίσθηση ότι πονάω, οι σύγχρονοι ανσιολόγοι μας έχουν δώσει αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα. Να φεύγουν από το μευτήριο, να φεύγουν όχι μόνο από το μευτήριο, για να πηγαίνουν σπίτι τους πια, χωρίς να αισθάνονται το παραμικρό πόνο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είμαστε πάρα πολύ κοντά στο γεγονός ότι και αυτός καθεαυτός ο πόνος δεν αναστέλει λόγω του στρες το γάλα, αλλά και δεν μας κάνει τη γυναίκα πολύ ευκίνητη, πολύ πιο εύκολη αυτό, να κάνει αυτές τις κινήσεις. Για να που μπορεί θέλει, να έχει καλύτερη να ποιότητα ζωή σε εκείνες τις πρώτες μέρες στο σπίτι, ναι, ειδικά που είναι δύσκολες οι μέρες, έτσι. Κακά τα ψέματα. Και η διαφορά μιας λεχόνας, η οποία προέρχεται από κεσαρική και από φυσιολογικό, είναι μόνο ένα 24ωρο. Όχι στην εκρωή του γάλακτος, έτσι, στο mm-hmm ότι θα αποκτήσει ξανά τα αντανακλαστικά της όπως και πριν. Επίσης, τα πάρα της αναισθησίας δεν περνάνε πλέον στο νεογνό. Άρα έχουμε ένα νεογνό το οποίο τα αντανακλαστικά του είναι σε εγρήγορση και μπορεί και το ίδιο να βοηθήσει αμέσως τη μαμά από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ εμείς και τους δυο. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χάρη Βαρανάκη, γυναικολόγος μευτήρας, και τη Γέννα την Αλεξάνδρου, Μέα, ντουέτο βέβαια να πούμε, οι δυο σας, έτσι το έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές. Δουλεύετε μαζί και αυτό νομίζω πως είναι το ιδανικότερο όλων, δηλαδή να έχεις τον γιατρό σου και τη Μέα σου, για να ξέρεις τι σου γίνεται. Θέλω να λαμβάνεις εδώ πληροφορία από τα συγκεκριμένα άτομα και όχι από γύρω γύρω, γιατί η μαμά αποπροσανατολίζεται. Εγώ πραγματικά πρέπει να
το πω και δημόσια, τον ευχαριστώ που μου αφήνει βήμα, που με βοηθάει να γίνομαι καλύτερη επαγγελματίας, γιατί και ο ίδιος εμπνέει ακόμα και εμένα, γιατί εμπνέει φυσιολογικό το κετό, εμπνέει θυλασμό, άρα νομίζω ότι βοηθάει τη δουλειά της μίας πάρα πολύ. Έτσι είναι, πάρα έτσι πολύ, είναι, δεν το συζητάμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, να μου είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλά γεννητούρια, κύριε Βανανάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.